ξέρετε ότι αυτή είναι η Κύπρος μας. Να δούμε αυτά τα φώτα τροχέας. Τα βλέπετε κι εσείς. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κόκκινο ή πράσινο. Θα πρέπει να ενοχλεί η κολόνα οδικού φωτισμού μπροστά. Κυρίες μου, είναι στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού. Και να σας βλέπω κιόλας να το, αν μου το σχολιάσετε. Ποιος το έβαλε να αναλάβει την ευθύνη. Αυτό είναι το θέμα. Κάποιος το έβαλε εκεί. Κάποιος το αποφάσισε. Κάποιος επίβλεπε. Κάποιος είχε την ευθύνη. Ποιος θα τη δώσει αυτή. Κανονικά πρέπει από την τσέπη του εκείνος που το έκαμε να πληρώσει ή να το αλλάξει. Κύριε Λέησο. Μα κύριε Λέησο, αλλά... Έχει σημασία τι μπήκε μπρος. Πρώτα το φως και ο στήλος για να βρούμε τον ένοχο. Άρα είναι τα δικά έργα ή αν είναι ξέρω εγώ της ΑΕΚ, τι να πούμε. Είναι επειδή είναι ο δικός φωτισμός. Είσαι μες αυτοκίνητο, αν έχει συνοδικό είναι εντάξει. Ας πούμε πρώτα του πω αγάπη πάεις. Δεν ξέρω μου λέει είναι κόκκινο, είναι... Τι να, δεν ξέρεις. Είναι... Κυρία Σάβα, παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και με τις ταπέλες στους δρόμους. Ναι. Πολλές φορές μπορεί να καταχατείς γιατί δεν διαβάζεις τι γράφουν ή γιατί είναι μπερδεμένα τα σήματα, ο τρόπος που τα δείχνουν. Εντάξει, αυτό είναι, μπορεί να έχει και ένα δέντρο που έχει μεγαλώσει στα κλαδιά. Αυτό που δείχνουμε τώρα, βάρτε το ξανά φουλ να το δούμε και να πούμε που είναι, μας έχουν ενημερώσει στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού. Το βλέπετε λοιπόν. Ναι. Είναι ο στήλος μπροστά από τα φώτα τροχέας. Τέλεια, ναι, λοιπόν. Όπως είπα, πρέπει να ξέρουμε τι μπήκε πρώτα. Το φως ή ο στήλος. Ναι. Και να φέρουμε και μια κότα και ένα αυγό να μας τα λύσουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες μου. Καλό.